Θα καλημερίσω τον κύριο Μαρουσάκη, τον μετεωρολόγο. Καλημέρα σας από τον 984, πώς είστε? Καλημέρα σε όλες και σε όλες. Μια χαρά, ευχαριστώ. Έλεγα πριν από λίγο, κύριε Μαρουσάκη, ότι ξέρετε, το Παρασκευοσαββατοκύριακο νοιάζει πολύ και τους παραγωγούς της Κρήτης, γιατί θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις τρεις ημέρες να πάνε να μαζέψουν και τις ελιές τους. Και έλεγα ότι ο καιρός, τουλάχιστον για την Κρήτη, δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερα και δύσκολα χαρακτηριστικά. Εκτός αν κάνω λάθος βάσει αυτών που βλέπω και διαβάζω. Πολύ σωστά το τονίζετε. Πράγματι, στην περιοχή της Κρήτης θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Δεν φαίνεται όμως τα φαινόμενα να είναι ιδιαίτερα έντονα και δεν φαίνεται μάλιστα να έχουν και μεγάλη διάρκεια. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται βέβαια στα διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά που αναμένεται να απασχολήσουν τη χώρα μας και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε βέβαια αρκετά βελτιωμένο καιρό στις περισσότερες περιοχές, αν εξαιρέσουμε τους βοριάδες που κυριαρχούν μέσα στο Αιγαίο και κάνει και κάπως έτσι σχετικό κρύο, ιδιαίτερα προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Τα υπόλοιπα καιρικά χαρακτηριστικά θα είναι ηλιοφάνεια, κάποιες τοπικές συννεφιές για να μας τα ξαναχαλάσει ο καιρός από το βράδυ και από τα δυτικά. Το βράδυ δηλαδή περιμένουμε βροχές στο Ιόνιο και τη δυτική υπηρετική χώρα με πολύ δυνατούς νοφιάδες μέσα στο Ιόνιο. Θέλει έτσι προσοχή και στο θέμα των ανέμων. Αύριο τώρα, Παρασκευή, τα φαινόμενα αυτά της δυτικής χώρας σιγά σιγά θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές. Θα βρέξει και στην περιοχή της Κρήτης, χωρίς όμως τα φαινόμενα να έχουν μεγάλη ένταση αλλά ούτε και μεγάλη διάρκεια. Προσοχή χρειάζεται στους ανέμους, γιατί θα παίρνουμε μεγάλες εντάσεις. Οι νοτιάδες, δηλαδή στο Ιόνιο και το Αιγαίο, ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ και στην Κρήτη θα φυσάει αρκετά, όπως δίνουν και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα του νησιού, που εκεί ο άνεμος ο νοτιάς λειτουργεί και σαν καταβάτης, δηλαδή ενισχύεται περισσότερο καθώς κατέρχεται από τους ορεινούς όγκους. Βελτιώνει το καιρό πάλι το Σάββατο, για να μας τα ξαναχαλάσει το Σάββατο το βράδυ με μια νέα έτσι σύντομη διαταραχή, που θα απασχολήσει και πάλι κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Νοτιάδες δηλαδή και πάλι, βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η Κρήτη δεν φαίνεται και στην δεύτερη αυτή διαταραχή να δέχεται αξιόλογα ή και έντονα φαινόμενα. Δηλαδή θα είναι μικρής διάρκειας οι βροχοπτώσεις που αναμένουμε στην Κρήτη μέχρι τουλάχιστον και την Κυριακή Δευτέρα. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα κινήσει το επόμενο έτσι χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν λέτε ότι αυτό που μπορεί ενδεχόμενα να ανησυχήσει, αλλά κυρίως τη Βόρεια Κρήτη, τα βόρεια παράλια της Κρήτης, είναι μόνο οι δυνατοί νοτιάδες που σε κάθε περίπτωση μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 7 και τα 8 μποφόρ, ναι? Ακριβώς. Και μάλιστα ενισχύονται περισσότερο οι άνεμοι αυτοί, καθώς κατέρχονται από τους ορεινούς όγκους. Είναι άνεμοι θερμοί, άνεμοι ξηροί, άνεμοι οι οποίοι ανεβάζουν και τη θερμοκρασία. Θα δούμε δηλαδή και θερμοκρασίες κοντά στους 20-22 βαθμούς, ίσως και 23 προς τα βόρεια τμήματα του νησιού. Λίγες οι βροχοπτώσεις. Την προσοχή μας θα πρέπει έτσι γενικά να την έχουμε στραμμένη μόνο στο πεδίο των ανέμων, που φαίνεται να είναι κάπως ενισχυμένη τις επόμενες ημέρες. Καλά, εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, αλλά και το μικροκλίμα της κάθε περιοχής έχει τη δική του τη σημασία. Ας πούμε κάτω για την Μεσερά, στα νότια του Ηρακλείου, όταν ακούνε οι άνθρωποι για νοτιά, λένε θα έχουμε βροχές. Εμείς εδώ στα βόρεια, στο Ηράκλειο, όταν ακούμε για νοτιά, λέμε α, νοτιάς στο Ηράκλειο και βροχή, μπα, αποκλείεται. Δηλαδή παίζουν σημασία και όλα αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, νομίζω. Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε, γιατί ο νοτιάς, καθώς κατέρχεται από τους ορεινούς όγκους, είναι γενικά, γίνεται ξηρός άνεμος και δεν επιτρέπει έτσι την ανάπτυξη των εφόσεων στα βόρεια τμήματα του νησιού. Το αντίθετο συμβαίνει όταν έχουμε το βοριά. Έχουμε τότε τις βροχές στη βόρεια Κρήτη και τον έτσι ξηρό καιρό προς τα νότια τμήματα του νησιού. Αυτή τη φορά λοιπόν φαίνεται ότι κάποιες βροχοπτώσεις θα εμφανιστούν στο εσωτερικό κυρίως της Κρήτης. Δεν φαίνεται δηλαδή να επηρεάζει την βόρεια Κρήτη. Εκεί θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Προσοχή όμως, να λέμε για άλλη μια φορά στις εντάσεις των ανέμων. Εκεί θέλει έτσι μια προσοχή. Πάντως ξέρετε, νοτιάς βοριάς, νοτιάς ενδεχόμενα βοριάς, με αυτά τα διαδοχικά χαμηλά βαρομετρικά, είναι και μια περίοδος έτσι που αυτές τις συνθήκες που αυξάνονται και τα προβλήματα και οι αλλεργίες και οι ιώσεις. Ένα δηλαδή βαρομετρικό χαμηλό μπορεί να περιλαμβάνει αυτές τις εναλλαγές, κύριε Μαρουσάκη. Ακριβώς. Γιατί όταν αυτό το σύστημα κακοκαιρίας μας προσεγγίζει από τα δυτικά, μας δίνει τους νοτιάδες, και όταν αρχίζει και απομακρύνεται προς τα ανατολικά, αρχίζει ο άνεμος και στρέφεται σε βόρειο. Οπότε πέφτει η θερμοκρασία, αλλάζει εντελώς ο καιρός. Έχουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, υποχωρεί και η υγρασία, γιατί ο νοτιάς φέρνει και η υγρασία και βέβαια φέρνει και την αφρικανική σκόνη, που πυροδοτεί έτσι, ας πούμε, και τις αλλεργίες, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα. Κρατάμε λοιπόν όλες αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουμε μπροστά μας για τις επόμενες ημέρες. Γέροι να είμαστε όλοι μας και δυνατοί, έτσι ώστε να τα ξαναπούμε και να δούμε τι θα μας φέρει ο Δεκέμβρης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε και σε άλλη εποχή.
Ακριβώς. Σιγά σιγά θα δούμε και το φθινόπωρο να δίνει τη σκητάλη στο χειμώνα. Θα δούμε δηλαδή πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Οι βροχές έχουν μείνει πίσω για τη χώρα μας. Έχουμε έτσι μια περίοδο που δεν έχουμε αξιόλογα φαινόμενα, ιδιαίτερα θα λέγαμε προς τα πιο έτσι ανατολικά και νότια τμήματα, ειδικά ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα. Και προς την περιοχή της Κρήτης δεν έχουμε ακόμα αξιόλογες βροχοπτώσεις. Η Δυτική Ελλάδα είναι αυτή που έχει ταλαιπωρηθεί από τα έντονα αυτά καιρικά φαινόμενα. Και δυστυχώς φαίνεται ότι θα ταλαιπωρηθεί και τις επόμενες ημέρες από έντονα φαινόμενα το Ιόνιο και η Δυτική χώρα.